Εν τω μεταξύ, δύο υποχρεωτικά τεστ την εβδομάδα θα πρέπει να κάνουν, κυρίες και κύριοι, από σήμερα οι ανεμβολίαστοι στον τουρισμό και στην εστίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Σπανό που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ακριβώς έτσι, Λίνα. Από σήμερα, λοιπόν, σήμερα μάλλον συγκεκριμένα, θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό που είναι ανεμβολίαστοι να εμφανίσουν στους εργοδότες τους ένα αρνητικό self-test, και αυτό για να αποδείξουν πως φυσικά δεν πάσχουν από κορονοϊό. Την Πέμπτη θα πρέπει να εμφανίσουν ένα αρνητικό τεστ, ένα αρνητικό rapid test. Να θυμίσουμε ότι το κόστος του self-test είναι 5 ευρώ, του rapid test είναι 20 αν γίνει σε ιδιωτική δομή ή 0 εάν γίνει σε κάποια από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, και αυτό θα πρέπει να είναι αρνητικό. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι πολύ τσουχτερά τα πρόστιμα για τους εργοδότες που θα δεχτούν κάποιον εργαζόμενο χωρίς να παρουσιάσει αρνητικό self-test. Ακόμη από τις πιο τσουχτερά, φτάνουν τα 1.500 ευρώ είναι το απρόστιμα στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αυτός εντοπιστεί να είναι θετικός στον κορονοϊό. Κλείνοντας, Λίνα, θα πρέπει να σου πω πως υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα σε, όπως μας έλεγαν νωρίτερα, ιδιοκτήτες εστιατορίων σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, σε τουριστικές περιοχές, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι τους είναι ανεμβολίαστοι. Έχουν υπάρξει, λοιπόν, περιστατικά εστιατορίων που έκλεισαν καθώς ο ανεμβολίαστος υπάλληλος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και επιβλήθηκε καραντίνα 14 ημερών στην επιχείρηση, επειδή επιβλήθηκε ουσιαστικά καραντίνα 14 ημερών στους συναδέλφους του. Καταλαβαίνεις ότι για επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν πολύ λίγες ημέρες όλο το χρόνο, γύρω στις 50 ημέρες είναι η σεζόν για τα εστιατόρια στις νησιωτικές περιοχές και στις τουριστικές περιοχές φυσικά, αυτό σημαίνει καταστροφή.